όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τις πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ότι ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες βρίσκονταν ανατολικά της νήσου Παναγιάς και κατευθύνονταν προς Τυχείο, πραγματοποιώντας εξαιρετικά επικίνδυνους ελιγμούς. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους έβαλε με πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος κατά του περιπολικού σκάφους Λιμενικού Σώματος, ενώ στο σημείο έσπευσε προς συνδρομή και δεύτερο περιπολικό σκάφος. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ερήθησαν βολές σε ασφαλή τομέα από το πλήρωμα του περιπολικού του Λιμενικού Σώματος. Ως αποτέλεσμα της καταδίωξης, το ταχύπλοο σκάφος με τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες απομακρύνθηκε προς τουρκικές ακτές, αναφέρει ανακοίνωση. Το περιστατικό κρίνεται ως πολύ σοβαρό, καθώς θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει θύματα από τους ανεγκέφαλους εγκληματίες που η Τουρκία επιτρέπει να διακινούν ψυχές στο Αιγαίο. Αποτελεί επίσης ένα ακόμα τρανό παράδειγμα της επικινδυνότητας κατάστασης με τους διακινητές που αντιμετωπίζει το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κατηγορούν αρκετοί επίσης ανεγκέφαλοι εντός της χώρας για κακομεταχείριση των βαρκών που εισέρχονται παράνομα στα ελληνικά ύδατα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν ήδη στον MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.